Καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή συζήτηση και η αναμενόμενη έγκριση του πολυνομοσχεδίου βάζουν οριστικά τέλος σε σενάρια που εδώ και μήνες όχι μόνο καλλιεργούσαν αλλά και συστηματικά επιδίωκαν συστημική κύκλη διαπλεκόμενα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Σήμερα, κλείνοντας την τέταρτη αξιολόγηση, κλείνουμε οριστικά τον κύκλο των μνημονίων που πλήγωσαν βαθιά τη χώρα μας και το λαό μας, προκαλώντας καταστροφή που όμοια της δεν έχει δει χώρα σε καιρό ειρήνης. Σήμερα ουσιαστικά ανοίγουμε ένα νέο κύκλο που ακόμη δεν γνωρίζουμε βεβαίως σημαντικά δεδομένα, όπως παραδείγματος χάρη τις αποφάσεις για το χρέος, αλλά γνωρίζουμε με σαφήνεια ότι η χώρα φεύγει από το βραχνά των αξιολογήσεων, των πιέσεων και των εκβιασμών για χρεοκοπία. Η χώρα θα μπορεί να δανείζεται από τις αγορές για να εξυπηρετεί τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Η χώρα φεύγει από τη σκληρή επιτροπία και ανακτά μέρος της κυριαρχίας της. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Όπως αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι περνάμε σε μια εποχή με δυσκολίες, με ανοιχτές ακόμη πληγές, με αβεβαιότητες στο διεθνή χώρο. Δεν τελειώνουμε με τη λιτότητα, αλλά σιγά σιγά την αναιρούμε. Δεν βάζουμε ενέχειρο τη δημόσια περιουσία, αλλά το τέρας του χρέους είναι ακόμη εδώ και μας πιέζει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αξιοποιήσουμε σωστά τη δημόσια περιουσία που θα χρησιμοποιηθεί και στην αποπληρωμή του χρέους και βεβαίως για επενδύσεις. Αλήθεια και πραγματικότητα είναι ότι έχουμε νέες δυνατότητες και ελπίδες. Έχουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης πολύ συγκεκριμένο και σαφές, στοχευμένο στη δίκαιη ανάπτυξη. Έχουμε ανθρώπινο δυναμικό εξαιρετικό, νέους και νέες που μπορούν στη νέα εποχή να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να οδηγήσουν τη χώρα σε μια περιοχή ειρήνης, δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και χειραφέτησης. Έχουμε τον πλούτο της χώρας μας, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τους ανθρώπους μας που βρίσκονται σε όλες τις μεριές του πλανήτη. Έχουμε αναμφισβήτητα νέες δυνατότητες και ελπίδες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι θέλουν ακόμη και τώρα να ανακόψουν αυτή την πορεία. Αυτή τη δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα πορεία. Κάνουν ό,τι μπορούν. Όχι για να αποτύχει η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η χώρα και ο λαός μας. Κάποιοι ποντάρουν υποκριτικά αλλά ανιστόρητα για να βρουν έδαφος υπονόμευσης της ιστορικής επιτυχίας των διαπραγματεύσεων με τη γειτονική μας χώρα που ανοίγει το δρόμο μιας αξιοπρεπούς συμφωνίας, το δρόμο της συνεργασίας για τη συνανάπτυξη. Νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπόθεση ως μοχλό για να μας ανατρέψουν. Δεν αντιλαμβάνονται ότι όλη αυτή η στάση τους, μικρόψυχη και υποκριτική, στο τέλος θα τους γυρίσει μπούμερα. Δεν τους βγήκε η αριστερή παρένθεση και η δημοσιονομική ασφυξία του πρώτου εξαμήνου. Δεν τους βγήκε το δημοψήφισμα. Δεν τους βγήκε η ανελαίτη υπονόμευση με όλα τα μέσα. Δεν τους βγήκαν οι μεταμορφώσεις τους σε δίθεν αντιμνημονιακούς, προοδευτικούς κλπ. Τώρα ζητάνε εκλογές για να ακυρώσουν το κλείσιμο της αξιολόγησης και την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Λένε, η χώρα δεν είναι έτοιμη. Λένε, δεν έχετε την πολιτική νομιμοποίηση να δεσμεύετε δίθεν τη χώρα και τη δημόσια περιουσία. Λένε για την επόμενη καταστροφή που φέρνουμε και οδύρονται για τις συντάξεις και το αφορολόγητο που θα κόψουμε. Και είναι οι ίδιοι που οδήγησαν με τις πολιτικές τους τη χώρα στη χρεοκοπία, οικονομική, πολιτική και ηθική. Είναι οι ίδιοι που μας γονάτισαν με τερατώδεις περικοπές. Είναι αυτοί που λέγανε «το 12 θα βγούμε» και πέφτανε 7 και 8 μονάδες έξω μαζί με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μετά μας λέγανε το 13 και το 14 θα ξαναβγούμε. Αλλά έκαναν ψευτοεξόδους στις αγορές, δίναν κοινωνικά μερίσματα απολύτως στοχευμένα πριν καν τα εξασφαλίσουν και δεν κλείναν τις αξιολογήσεις. Είναι οι ίδιοι που θέλουν σφοδρά να επανέλθουν με όλη την πανοπλία τους. Το πελατειακό κράτος, της διαφθοράς, της διαπλοκής και της ταξικής τους μεροληψίας υπέρ των λίγων και ισχυρών. Αυτοί που είτε μέσω της προληπτικής γραμμής είτε δια της παράτασης των μνημονίων θέλουν να εξωστρακίσουν μια για πάντα από την κυβερνητική εξουσία αλλά και από την ιστορία την αριστερά. Δεν θα τα καταφέρουν. Μέσα σε αυτό το πανικό
δεν μπορούν ούτε μια με στοιχειώδη ψυχραιμία να αρθρώσουν επιχειρήματα σοβαρά στο πολυνομοσχέδιο. Πριν λέγανε ότι τα αντίμετρα δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο μέτρα. Τώρα λένε τα αντίμετρα δεν είναι ισοδύναμα με τα μέτρα ούτε καν τα δημοσιονομικά. Θα ξαναπώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι έχει παρουσιαστεί ευκρινώς και από τον Υπουργό Οικονομικών, τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια όσον αφορά την καθαρή απόδοση μέτρων, αντιμέτρων και του δημοσιονομικού χώρου. Τι θα συμβεί? Θα έχουμε λοιπόν για το 2019, αν πάρουμε, αν συγκρίνουμε τα μέτρα σε σχέση με τα αντίμετρα και τη δημοσιονομική προσαρμογή, 534 εκατομμύρια πλάς. Το 2020, 1044 εκατομμύρια πλάς. Το 2021, 1745 και το 2022, 3.391 εκατομμύρια πλάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όποιος θέλει πραγματικά να σκύψει και να δει τα νούμερα και την προοπτική, πρέπει να δώσει μια απάντηση σε αυτό. Δεν μπορεί να ακούμε όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι βάζουμε στόχο για πλεώνασμα 5,2 και να έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι ο στόχος είναι 3,5% πλεώνασμα και ότι όλο το υπόλοιπο θα πάει για φοροαπαλλαγές, κοινωνικές δαπάνες κλπ. Και μάλιστα αυτό, έχει δίκιο ο Υπουργός Οικονομικών, θα το νομοθετήσουμε με τους προϋπολογισμούς εκ των προτέρων. Λένε οι συνταξιούχοι θα χάσουν 3 συντάξεις, μια επικουρική στα 2 επόμενα χρόνια και μισθωτή ένα μισθό. Ας υποθέσουμε ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ερώτηση. Όλοι οι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά? Κανένας από αυτούς που ας υποθέσουμε ότι χάνουν εισόδημα δεν θα πάρει, παραδείγματος χάρη, επίδομα ενοικίου ή επίδομα για το δάνειο πρώτης κατοικίας? Κανένας από αυτούς δεν θα έχει παιδί που να είναι εξασφαλισμένη και δωρεάν η είσοδός του σε παιδικό σταθμό? Κανένας δεν θα έχει παιδί ή εγγόνη που να πηγαίνει σε σχολείο και να έχει δωρεάν σχολικό γεύμα? Σε κανένα δεν θα μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής? Σε κανένα δεν θα τύχει στην οικογένειά του, στην ευρύτερη οικογένεια, κάποιος να πιάσει δουλειά? Κανένας από αυτούς δεν θα έχει καμιά επίπτωση από τη μείωση των φορολογικών επιβαρύσεων κατά 700 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Κανένας από όλους και όλες αυτούς δεν θα έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τον οικογενειακό γιατρό στην γειτονιά του? Τι δηλαδή κάνουμε? Μας λέτε ότι κάνουμε ένα γκέτο ανθρώπων που τους εξοντώνουμε από το πρωί ως το βράδυ? Δεν στέκει στοιχειωδώς αυτό το επιχείρημα. Και επί του πολυνομοσχεδίου επίσης. Για να δούμε. Δεν είναι θετικό ότι μονιμοποιείται η διάταξη σχετικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτούν οι περιστασιακοί ή ευκαιριακά απασχολούμενοι? Επομένως, σε αυτούς τους φορολογούμενους, εφόσον δεν είναι επιδηματίες, θα χορηγείται μείωση φόρου όταν το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ? Δεν είναι θετικό ότι εισάγεται η συνυπευθυνότητα των καπνικών εταιριών και ότι οι εν λόγω εταιρείες θα υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεων προς το ελληνικό δημόσιο σε κάθε περίπτωση που κατάσχονται γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά τους 50.000 συστεμαχίων και άνω? Ευθύνες τους μάλιστα αυτή θεσπίζεται αντικειμενική. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση σε αυτό. Δεν είναι θετικό το φορολογικό κίνητρο για την εργασία, με βάση το οποίο οι εργοδοτικές εισφορές, παραδείγματος χάρη εισφορές υπερσύνταξης, εισφορές υπερυγείας κλπ. Για τη δημιουργία νέων θέσεων εξετημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα εισοδήματα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα? Δεν θα δώσει αυτό νέες δυνατότητες για προσλήψεις πλήρους απασχόλησης στους νέους κάτω από 30 ετών, για παράδειγμα, και στους μακροχρόνια ανέργους? Δεν είναι θετικό ότι προβλέπονται φορολογικά κίνητρα για την παραγωγή στην Ελλάδα οπτικοακουστικών εν γέννη έργων, όπως κινηματογραφικά, τηλεοπτικά κλπ.? Δεν είναι θετικό ότι θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα για την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και συγκεκριμένα θεσπίζεται ο διπλασιασμός των
συντελεστών απόσβεσης για επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται με την εξοικονόμηση νερού και την επίτευξη υψηλότερου επίπεδου ενεργειακής απόδοσης. Δεν είναι θετικό η συμπερίληψη των εισοδημάτων του 2017 στον εξοδικαστικό συμβασμό και η αύξηση των ορίων. Ο μηδενισμός της συμμετοχής του 10% στα γενώσιμα, η ενιαία τιμή βιβλίου, το ότι ξεκαθαρίσαμε απολύτως το ενεργειακό τοπίο ανατρέποντας μνημονιακές δεσμεύσεις όπως ο ΑΔΜΙΕ και ισχυροποιώντας την παρουσία του δημοσίου, δεν είναι θετική η χρηματοδότηση του νέου κοινωνικού τιμολογίου με 70% έκπτωση στα νοικοκυριά που είναι στο ΚΕΑ. Δεν είναι θετικές οι ρυθμίσεις για τα εργασιακά. Δεν είναι θετική η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η διαιτησία και η μεσολάβηση. Δεν είναι θετικό το ότι στο μεσοπρόθεσμο προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν είναι όλα αυτά θετικά. Και πολλά από αυτά, πολλοί συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές δυνάμεις θα τα ψηφίσουν κιόλας. Ως επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου. Γιατί δίνεται αυτή η δυνατότητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Είμαστε αναμφισβήτητα σε μια νέα ιστορική φάση. Μια νέα ιστορική περίοδο. Μια φάση που μπορεί να καταγράψει ριζικά διαφορετικές επιλογές, δεν πρέπει να καταγράψει εθνικούς στεγασμούς. Το επαναλαμβάνω. Δεν πρέπει να καταγράψει εθνικούς στεγασμούς. Με αυτή την έννοια και στο συνάδελφο από τη πατρίδα μου που μίλησε, στον κύριο Τασούλα, θέλω να του θυμίσω ότι το 1959, όταν τον Ιούνιο του 1959 επικυβέρνηση ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ελλάδα υπέγραψε με την τότε ομοσπονδιακή Ιουγκοσλαβία σειρά συμφωνιών, ανάμεσα στις οποίες και συμφωνία μεθοριακής επικοινωνίας, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που είναι πολιτικός πατέρας του συγκεκριμένου συναδέλφου. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Υπεράσπισε στεναρά αυτή τη συμφωνία. Και μάλιστα για το κρίσιμο θέμα της γλώσσας έλεγε το εξής, απαντώντας σε έναν συνάδελφό του. Εάν μου εκάματε την τιμή, κύριε συνάδελφε, να με παρακολουθήσετε, θα βλέπατε ότι είπαν ότι στην Μακεδονία ομιλείται η ελληνική και στην Ασημία ομιλείται ένα τοπικό ιδίωμα. Όπως δεν είναι δυνατόν να λεχθεί ότι στην ιδιαίτερα μου πατρίδα ομιλείται η ρουμανική, διότι ομιλείται η κουτσοβλαχική, η οποία είναι μία ανάμιξη λατινικής, σλαβικής και τουρκικής, έτσι και στη Μακεδονία, όπου ομιλείται ένα ιδίωμα το οποίο είναι άσχετον προς η ανδήποτε γλώσσα της Ιουγκοσλαβίας. Αλλά υποθέσουμε ότι δεν είναι έτσι το πράγμα. Κατά ποια λογική θα ήθελατε η ελληνική κυβέρνηση να είπε στην Ιουγκοσλαβική με μία γλώσσα την οποία το Σύνταγμα έχει μεταξύ των επισήμων γλωσσών να είπε ότι εγώ θέλω να την καταργήσετε? Είναι ως αν να είπαμε ότι πρέπει να καταργηθεί το Σύνταγμά της. Γνωρίζουν και οι βουλευτές του κόμματος των Φιλελευθέρων ότι η γλώσσα αυτή υπήρξε στο Σύνταγμα της Ιουγκοσλαβίας και όταν αποκατεστάθησαν οι σχέσεις και όταν ιδρύθηκε το προξενείο των ελληνικών στα Σκόπια, γνωρίζουν ότι τα χαρτονομίσματα έχουν τρεις γλώσσες. Τι νομίζετε ότι πρέπει να είναι οι στάσεις? Η λογική συνέπεια θα έπρεπε να είναι η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων, εάν μια γλώσσα η οποία δεν έχει καμία σχέση με το ιδίωμα το οποίο ομιλείται ισορισμένα χωρία της Μακεδονίας. Αυτά μας τα θυμίζει ο Σωτήρης Βαλντέν στην Κυριακάτικη Αυγή της περασμένης Κυριακής και είναι ενδεικτικά όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα αλλά για το πνεύμα που αυτός ο μεγάλος πολιτικός, τον τρόπο που έβλεπε τις διεθνείς σχέσεις και έχουμε τώρα μια ιστορική ευκαιρία, μια ιστορική δυνατότητα και γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, και όσο μου επιτρέπετε, καλώ όλες τις φτέρυγες του δημοκρατικού τόξου του κοινοβουλίου να σκεφτούμε με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, να αντιπαρατεθούμε στις συγκεκριμένες επιλογές, να μην καλλιεργήσουμε έδαφος που μπορεί να ανθίσουν οι δυνάμεις της εθνικής αναδίπλωσης, της ακροδεξιάς και του φασισμού. Έχουμε δημοκρατικό, πατριωτικό χρέος να μην το επιτρέψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαντά. Παρακαλώ πολύ.